Μετά την ολοκλήρωση του Air Show στην Καβάλα, όπου πραγματοποιήθηκαν οι αεροπορικές επιδείξεις την Παρασκευή και το Σάββατο, σειρά πήρε ο Δήμος Παγκαίου και συγκεκριμένα η Νέα Πέραμος, η οποία την Κυριακή, 1 Ιουλίου, φιλοξένησε το δεύτερο Παγκαίο Flying Day. Είναι η δεύτερη χρονιά που διοργανώνουμε το Παγκαίο Flying, το Airsy Show, που διοργανώνουμε σε επίπεδο νομού πλέον, Δήμος Παγκαίου, Δήμος Καβάλας. Και από ό,τι δείχνει έχει στεφεί με επιτυχία. Αλλά φυσικά για να στεφεί με επιτυχία μια τέτοια οργάνωση πρέπει κάποιοι άνθρωποι να κουραστούν και να συνδράμουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι μια προσπάθεια που θα συνεχίσουμε ως Δήμος Παγκαίου να την στηρίξουμε, γιατί τα ωφέλη είναι παράλληλα. Ποικιλόμορφα για όλη την περιοχή, για τους επαγγελματίες της περιοχής, αλλά πάνω απ' όλα και για την διαφήμιση και την προοπτική ανάπτυξη, τουριστικής ανάπτυξης του τόπου μας. Ξέρετε ότι μέσω κοινωνικής δικτύωσης σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον αυτό το Airsy Show προβάλλεται, καθώς επίσης και από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως είστε εσείς. Και θέλω να σας συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω και δημόσια για την προσπάθεια που κάνετε. Τα συγχαρητήρια πιστεύω ανήκουν σε πάρα πολλούς ανθρώπους και θα πρέπει να αποδοθούν μετά το πέρας της εκδήλωσης. Εμείς για δεύτερη χρονιά, βλέποντας την επιτυχία που είχε το Airsy Show στην Καβάλα, αποφασίσαμε σαν Δήμος Παγκαίου να μετέχουμε και εμείς, μετά από απόφαση του Δημάρχου του κ. Αναστασιάδη και του Δημοτικού Συμβουλίου Παγκαίου. Έτσι, σήμερα είμαστε εδώ παρόντες για να βιώσουμε το δεύτερο Παγκαίο Flying Day. Οπότε έχετε ακούσει πολλά και οπότε να δείτε αν είναι αυτό που... Στην τηλεόραση και σήμερα ήρθαμε να το δούμε από κοντά. Είναι η δεύτερη φορά που ερχόμαστε, γι' αυτό ήρθαμε νωρίς, επειδή ξέραμε και γι' αυτό πιάσαμε την καλύτερη θέση. Ο μικρός μου άρεσαν τα μαχητικά, τα ελικόπτερα, τα πολεμικά, οπότε ναι, πιστεύω θα είναι ένα πολύ ωραίο σοου. Είναι γεγονός ότι η Νέα Πέραμος είναι γεμάτη κόσμο. Είναι γεγονός ότι όλος ο κόσμος είναι ενθουσιασμένος και πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα γίνουν κατά κάποιον τρόπο πρεσβευτές και προωθητές αυτής της ιδέας, έτσι ώστε του χρόνου να υπάρχει ένα ακόμη μεγαλύτερο αδιαχώρητο στην παραλία και να έχουμε ακόμη περισσότερους επισκέπτες και η φήμη της περιοχής μας χρόνο με το χρόνο να βελτιώνεται όλο και περισσότερο. Πιστεύω ότι αυτός είναι ο στόχος, αυτή είναι η πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση. Αυτό πρέπει να κάνουμε και γι' αυτό θα καμαρώνουμε και τα πολιτικά σμήνη στον αέρα της Νέας Περάμου και της Καβάλας, όπως επίσης και τις ένοπλες δυνάμεις μας, οι οποίες μας κάνουν πάντα περήφανους. Στην Καβάλα με το 7ο Airsy Show και σήμερα εδώ στην Πέραμο με το 2ο Παγκαίο Flying Day ζήσαμε μια μοναδική εμπειρία. Ζήσαμε μια εμπειρία όπου και στον αέρα και στη θάλασσα μπήκανε πινελιές χρωματιστές που πραγματικά μας εντυπωσίασαν. Τέτοιες εκδηλώσεις, και εδώ οφείλω να συγχαρώ και το Δήμο Καβάλας και το Δήμο Παγκαίου και όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Τέτοιες λοιπόν προσπάθειες συμβάλλουν αποφασιστικά σε αυτό που λέμε οικονομική ανάπτυξη του τόπου.
Μία εκ των παρουσιαστών ήταν και η Φελίσια, γνωστή από τη συμμετοχή της στο reality επιβίωσης Survivor. Η αλήθεια είναι ότι οι εκπλήξεις κρύβει το ίδιο το show και όχι εγώ, γιατί για μένα είναι μια πρόκληση, καθώς δεν έχω παραστεί ποτέ σε κάποιο τέτοιο event. Σίγουρα είμαι φαν, γιατί λέγεται, το λέει και η λέξη είναι show, και νομίζω ότι κεντρίζει το ενδιαφέρον όλου του κόσμου και ακόμα και από τις τηλεοράσεις δηλαδή που έχει τύχει να το δω. Είναι, κόβει την ανάσα και είναι καταπληκτικό και είναι ατριχιαστικό και θεωρώ ότι όταν κάτι τέτοιο συμβαίνει στην Ελλάδα και σε μια περιοχή που ας πούμε εγώ βρίσκομαι πρώτη φορά εδώ, βοηθάει πάρα πολύ να αναδειχθεί ο τόπος, να αναδείξουμε πράγματα που έχει η Ελλάδα, καθώς τους καλούς μας πιλότους, και να ανακαλύψουμε, δηλαδή θα φέρει, θα προσεγγίσει κόσμο ώστε να δει και τη Νέα Πέραμο και βοηθάει πάρα πολύ και τον τόπο.